My name is Giannis Antetokounmpo. I want to be NBA player. Αυτός είναι λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο που με μόλις μία χρονιά στην Α2 κατηγορία και τον φιλαθλητικό είναι πλέον βασικός στέλεχος της Εθνικής Νέων, πήρε ήδη μεταγραφή στην Ισπανική Σαραγώσα ενώ παράλληλα βρίσκεται πρώτον πυλών της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Το NBA άλλωστε δεν στέλνει τυχαία τους κατασκόπους του στην Ευρώπη και για τα μάτια του και μόνο στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες ταξίδεψαν περισσότεροι από 30 απεσταλμένοι. Γι' αυτό λοιπόν το Μέγκα τον επισκέφτηκε στο σπίτι του Ζωγράφου και ο ίδιος, αφού μας καλωσόρισε, δέχτηκε να διακόψει για λίγο το αγαπημένο του PlayStation για να μας διηγηθεί την ιστορία του. Γεννήθηκα εδώ στην Ελλάδα, μεγάλωσα εδώ στην Ελλάδα, δεν έχω βγει ποτέ από τη χώρα, μιλάω τη γλώσσα. Και ναι, από σε ένα κομμάτι ναι, αισθάνομαι Έλληνας, αλλά και πάλι οι γονείς μου είναι Ιρανοί και υπάρχει αυτό το κομμάτι μέσα μου. Ο πατέρας του Τσάρλς και η μητέρα του Βερόνικα που μεγάλωσαν το Γιάννη και τα 5 αδέρφια τους σε ένα δωμάτιο στα Σεπόλια πουλώντας τους δρόμους στην πραμάτια τους ανοίγουν την καρδιά τους στο Μέγκα και ξεχυλίζουν από ευγνωμοσύνη για την Ελλάδα. We struggled so hard. 24 years is not a joke. In difficult time. So feel proud and grateful to them, to the Greeks. Οι ειδικοί μιλούν για το μεγαλύτερο ταλέντο που εμφανίστηκε ποτέ στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια και μετά από ισχυρή πίεση από την Ελληνική Ομοσπονδία και προσωπικές ενέργειες του Υπουργού Εσωτερικών Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο Γιάννης Αντετοκούμπο και ο αδερφός του Θανάσης έβγαλαν πλέον ελληνικό διαβατήριο. Μεγαλώνοντας η ζωή ήταν δύσκολη, αρκετά δύσκολη, αλλά αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Αισθανόμουν πολλές φορές αδικημένος που δεν το πήρα πιο νωρίς, αλλά τώρα που το πήραμε, όλα καλά, περασμένα, ξεχασμένα. When I see my children going to school, I know the future is brighter. It's not basketball, but it's education. And I'm grateful for this. Ο Γιάννης αισθάνεται Έλληνας από την κορφή ως τα νύχια και όπως μας εξομολογείται, δεν συνάντησε ποτέ κανέναν που να αμφισβήτησε την ελληνικότητά του. Ρατσισμό έχεις νιώσει εσύ ο ίδιος? Όχι, δεν έχω. Δεν έχω νιώσει ποτέ. Δεν σε αντιμετωπίζουν όλοι ως Έλληνα. Το ρωτάμε για τα πρότυπά του και την Εθνική Ανδρών, της οποίας σύντομα θα αποτελέσει μέλος. Είναι ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ξέρω εγώ, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, που τους έβλεπες τότε που κερδίζαν την Αμερική και έλεγες ναι, να ήμουν κι εγώ στη θέση τους, ξέρω εγώ, και να παίζει. Όνειρο. Ήταν όνειρο? Ήταν όνειρο, πάντα ήταν όνειρο. Μέσα σε ένα χρόνο η εξέλιξη της πορείας του ήταν ραγδαία. Ψήλωσε 10 πόντους και πλέον με ύψος 2-7 και άνοιγμα χεριών στα 2-21 παρακαλώ και με την ευχέρειά του να παίζει playmaker έχει ξετρελάνει τις περισσότερες ομάδες του NBA που έχουν κυκλώσει το όνομά του για το εφετινό draft. Δεν το πίστευα πως θα μιλάγαμε καν για το draft NBA και Σαραγώσα και τέτοια. Τώρα δεν υπάρχει προτίμηση. Ό,τι έρθει στον δρόμο, εγώ αυτό θα πάρω. Μέντορας του και δεύτερος πατέρας του, ο προπονητής του φιλαθλητικού Τάκης Ζήβας, ο οποίος είναι ο καταλληλότερος για να σκιαγραφίσει το προφίλ του. Έχει και τα προσόντα. Ταυτόχρονα είναι και μια προσωπικότητα. Να το ευχηθώ να παραμείνει το ίδιο προσγειωμένος, να παραμείνει το ίδιο καλός άνθρωπος και εργατικός.